Μπορεί η πανδημία του κορονοϊού να έφερε τα πάνω κάτω στη φετινή διοργάνωση της Eurovision, ωστόσο τα πάντα είναι έτοιμα για η μεγάλη βραδιά της 16ης Μαΐου και το δίωρο show Europe's in Light. Η ΕΒΟΥ, μετά την ακύρωση της φετινής διοργάνωσης, για πρώτη φορά στην ιστορία της Eurovision πήρε τελικά την απόφαση να διοργανώσει έναν ιστορικό online τελικό με τους καλλιτέχνες να τραγουδούν από το σπίτι τους χωρίς να βαθμολογούνται. Μπορεί η πανδημία του κορονοϊού να έφερε τα πάνω κάτω στη φετινή διοργάνωση της Eurovision, ωστόσο τα πάντα είναι έτοιμα για η μεγάλη βραδιά της 16ης Μαΐου και το δίωρο show Europe's in Light. Το show, όπως ανακοινώθηκε μέσα από τη σελίδα της Eurovision, θα μεταδοθεί από το κανάλι της Eurovision στο YouTube. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνουν γνωστά, στο online show Europe's in Light θα παιχτούν βιντεοσκοπημένα και τα 41 τραγούδια, 30 δευτερόλεπτα από το καθένα, με τα πιο δυνατά σημεία του τραγουδιού. Τα τραγούδια που προβλήθηκαν στον α ημιτελικό του Europe's in Light. Το βράδυ της Τρίτης παρουσιάστηκαν τα τραγούδια που κανονικά θα διαγωνίζονταν στον α ημιτελικό, ο οποίος θα γινόταν στις 12 Μαΐου.